να ασχοληθώ ακόμα με το θέατρο όταν ήμουν παιδί, επειδή έτυχε να έχω ανθρώπους γύρω μου. Τώρα η τύχη, βέβαια, το σκέφτομαι, δεν υπάρχει τύχη, είναι το ψευδόνιμο του Θεού, ας πούμε, έτσι νομίζω. Τότε δεν με απασχολήθηκε πάρα πολύ αυτό όλο. Λοιπόν, είχα μια έλξη με το θέατρο, υπήρχαν άνθρωποι γύρω μου που ασχολούσαν με το θέατρο και πήγαιναν σε πολλές παραστάσεις. Για να δω τους φίλους μου, μου άρεσε αυτή η σχέση με το μισοσκόταδο, το ότι βρισκόμουν μέσα σε μια αίθουσα που σβήναν τα φώτα και έβλεπα εδώ και τώρα μια παράσταση ζωντανή μπροστά στα μάτια μου να εξελίσσεται. Αλλά υπήρχε όμως και μια ρήξη εδώ, μια ρήξη, δεν μ' άρεσε αυτό που έβλεπα. Υπήρχε στόμφος, δεν το θεωρούσα αληθινό, μου φαίνονταν πολύ ψεύτικο, πολύ βαρύγδουπο. Τα καμαρίνια μύριζαν μούχλα, θάνατο, όλο αυτό το πράγμα, το οποίο προσπαθούσε να είναι αστικό, να βουλιάσει ωραίες βουγαλούδινες καρέκλες, αλλά ήταν φθαρμένες. Μια αστικοποίηση προσπαθούσε να δείξει κάτι περισσότερο από όσο ήταν. Όλο αυτό, ας πούμε, δεν μ' άρεσε καθόλου. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μια έλξη. Και τότε δεν είχα και καμία διάθεση να ασχοληθώ με το θέατρο. Είχα τα μυαλά μου αλλού και έφυγα και για το εξωτερικό και άρχισα να σκέφτομαι τον κινηματογράφο, τη διαφήμιση, όλη αυτή την ιδωλολατρεία, να είμαι κάποιος, να φοράω Rolex, να κυκλοφορώ με Ferrari, να είμαι διάσημος, να είμαι πετυχημένος, να είμαι όλα αυτά. Και ανοησίες όλα αυτά βέβαια, γιατί όταν έφτασα, θα ξεκινήσω να σας πω το εξής, όταν έφτασα λοιπόν στο Παρίσι και έκανα όλα αυτά που έκανα. Ανακάλυψα αμέσως ότι μετέφραζα, γιατί δεν ήμουν αγγενετής γαλλοθρεμένος, δεν έμαθα τη γλώσσα αγγενετής. Την έμαθα εκ των υστέρων τη γλώσσα. Οπότε για να μιλήσω γαλλικά έπρεπε να μεταφράζω από τα ελληνικά στα γαλλικά. Και αυτό το λέω γιατί είναι σημαντικό, γιατί μεταφράζοντας από τα ελληνικά στα γαλλικά άρχιζα να δονούνται οι λέξεις μέσα μου και να αποκτούν μία άλλη δύναμη, μία άλλη δόνηση. Οι λέξεις ελληνικές, αυτές που είχα μεγαλώσει, αυτές που η μητρική μου γλώσσα, άρχισε ξαφνικά να έχει μία τελείως διαφορετική ουσία, σημασία, δόνηση για μένα. Το ότι μετέφραζα, άρχισα τη γλώσσα μου να την χρειάζομαι τόσο πολύ που να μπορώ να τη στεγηθώ. Δηλαδή, με ενοχλούσε πάρα πολύ το γεγονός σε κάποια φάση ότι άκουγα μόνο γαλλικά και μίλαγα γαλλικά και έπρεπε να συνεννοηθώ στα γαλλικά. Και έψαχνα να βρω τρόπο, να βρω ανθρώπους να μιλήσω τη γλώσσα μου. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Διαπίστωσα ότι η γλώσσα, ο λόγος, που ενσαρκώνει τη σκέψη ή ακόμα καλύτερα ενσαρκώνει, γίνεται λόγος αυτό που αισθάνεσαι, γιατί εκφράζεσαι με το λόγο, τα λόγια, που έχουν ψυχή. Δηλαδή, εκφράζεις αυτά που αισθάνεσαι και ότι ο λόγος είναι το δεύτερο σου σώμα. Αυτό δεν μπορείς να το στερηθείς, δεν γίνεται να το στερηθείς. Σε ακολουθεί παντού. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη ρήξη που έπαθα, η ρήξη με την προπαγάνδα και την διαμόρφωση και την ιδωλολατρεία την οποία είχα υποστεί σαν άνθρωπος. Ότι ξαφνικά ξαναγεννήθηκα μέσα στη γλώσσα και αγάπησα τη γλώσσα μου. Και μετά νιώσα πάρα πολύ που έδωσα τόσο χρόνο να μάθω αγγλικά και γαλλικά και δεν έδωσα χρόνο να μάθω καλύτερα αρχαία ελληνικά. Γιατί έμαθα αρχαία ελληνικά, αλλά θα μπορούσα να είχα κάνει περισσότερες σπουδές στα αρχαία ελληνικά αντί να κάθομαι να ασχολούμαι με τα αγγλικά και με τα γαλλικά. Και είναι αφάνταστη η μουσικότητα που έχει η γλώσσα μας, είναι αφάνταστη η σημασία της, πώς μπορεί και εκφράζει δύσκολες έννοιες και η γλώσσα πώς εξελίσσεται και γεννιέται. Αυτή η μνήμη είναι γραμμένη μέσα στο DNA μας και είναι ένα οπλοστάσιο, μπορεί κανείς να καταλάβει το επίπεδο ενός ανθρώπου, το πνευματικό επίπεδο ενός ανθρώπου εννοώ, από τις πόσες λέξεις χρησιμοποιεί.
Να μην το ανοίξω αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή έχουμε ανθρώπους που χρησιμοποιούν 3.000 λέξεις, έχουμε ανθρώπους που χρησιμοποιούν 5.000 λέξεις, έχουμε ανθρώπους που χρησιμοποιούν 7.000 λέξεις και πάμε. Είναι απέραντο το πλωστάσιο που διαθέτει η ελληνική γλώσσα. Και η σχέση που έχει, η δόνηση που προσφέρει, μέχρι σήμερα. Και όλες οι διακυμάνσεις που έχουν. Θυμηθείτε, έχω δει απλώς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πάει καν στο δημοτικό και επειδή πηγαίναν στην εκκλησία, τους άκουγα να μιλάνε και να χρησιμοποιούν λέξεις αρχαιοελληνικές ή απλή καθαρέουσα, που έμενε άφωνος. Δηλαδή, πόσο όμορφα τις τοποθετούσαν σε μια πρόταση για να εκφράζουν αυτά που αισθανόντουσαν. Αυτό έχει σημασία. Η έκφραση αυτών που αισθάνομαι. Αυτό λοιπόν ήταν πολύ σημαντική ρήξη. Και η δεύτερη ρήξη, μεγάλη, ήταν ότι, και έχει σχέση με το θέατρο, ότι η Δύση, η Ευρώπη, είχε απολέσει την πνευματικότητά της. Αν και δεν με απασχολούσαν όλα αυτά τότε, άρχισα όμως να τα βάζω σε μια τάξη, να τα νοικοκυρεύω και να τα βάζω στο παζλ με το θέατρο. Τι εννοώ, είχε χάσει την πνευματικότητά της, και ειδικά φάνηκε στον 20ο αιώνα αυτό. Το Θεό τον αντιλαμβανόντουσαν και πέρασε, τον αντιλαμβάνονται και πέρασε στο DNA τους ως αφαίρεση. Όχι σαν ένα ζώντα Θεό. Αυτό που εμείς εδώ μας περνάει μέσα μας το μεγαλώνουμε. Ή το νιώσαμε όταν ήμασταν παιδιά. Εγώ λέω τώρα, ας πούμε, επειδή ανέφερα το θέμα της πίστης. Πίστη ή εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη, τα έβαζα στη λέξη πίστη, την εμπιστοσύνη, γιατί κάποιος νιώθει ότι κάτι τον υπερβαίνει, υπάρχει μια πρόνοια που σε φροντίζει, σε ξεπερνάει, δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί αύριο, αλλά έχεις εμπιστοσύνη σε αυτό το άγνωστο και έχεις μια φωνή μέσα σου που σου μιλάει κάθε φορά, σε αποτρέπει από το να κάνεις κάποια πράγματα, δεν σου μιλάει όταν είσαι σε σωστό δρόμο, αλλά σε αποτρέπει όταν κινδυνεύεις, αυτή είναι η σωστή λέξη, κινδυνεύεις ψυχικά ή σωματικά, υπάρχει εκεί, σε προστατεύει και υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη. Τη νιώθεις όταν είσαι μικρός αυτή την εμπιστοσύνη. Αυτή την εμπιστοσύνη, αν τη διατηρείς, ας πούμε, και μεγάλος, είναι αυτό που λέγαμε το να διαχειριστώ, ας πούμε, αυτή την υπαρξιακή αγωνία μπροστά στο άγνωστο, μπροστά στο θάνατο και όλα αυτά. Ότι υπάρχει κάτι που με ξεπερνάει και με φροντίζει και δεν είναι τυχαίο το ότι είμαι εδώ που έχω γεννηθεί. Λοιπόν. Έχασε λοιπόν το θέατρο την ιερότητά του και την τελετουργία του. Εκεί βλέπανε οι Ευρωπαίοι θεατράνθρωποι την πνευματικότητα πολύ περισσότερο. Αυτοί που είχαν χάσει, είχαν απολέσει στο ευρωπαϊκό θέατρο, την βλέπανε εκεί, δηλαδή η αναζήτηση της πνευματικότητάς του. Δεν είχαν τη γέφυρα να πάνε στην παράδοσή τους και στραφήκαν στην Ανατολή με το Κατακάλι, με το Βαλινέζικο θέατρο, την όπερα του Πεκίνου, το θέατρο Νο, να ξαναζήσουν πάλι αυτή την ιερότητα και το τελετουργικό χαρακτήρα μιας παράστασης. Στην Ανατολή είχαν κωδικοποιήσει αυτά τα θέατρα, είχαν κωδικοποιήσει τις χειρονομίες και τα σινιάλα και διατηρούσαν αυτή την ιερότητα και την τελετουργία που σου διήγηραν αυτή τη συγκίνηση και το συνέστημα να σκυρτήσει η καρδιά σου βλέποντας μια τέτοια παράσταση. Και αυτό λοιπόν επιδίωξαν, στράφηκαν στην Ανατολή οι Ευρωπαίοι, γιατί είχαν απολύσει τη δικιά τους πνευματικότητα. Τα έργα που έβλεπα, επειδή αγαπούσα την αρχαία ελληνική τραγωδία, δηλαδή είχα μια ρήξη μεγάλη, τα κείμενα που διάβαζα, είχα ρήξει με αυτό που έβλεπα. Και στην αρχή νόμιζα ότι
επειδή παίζονται στα ανοιχτά θέατρα, δεν ακούω καλά, γιατί χάνω την αφήγηση. Πήγαινα και έβγαζα τα εισιτήρια να πηγαίνω μπροστά μπροστά για να μην χάσω την αφήγηση. Και είχα μια ρήξη λοιπόν μεγάλη. Το κείμενο που αγαπούσα, δεν μπορούσα να το ζήσω, ας πούμε, στην παράσταση. Είχε τα ερωτήματα τα οποία δεν μπορούσα να τα απαντήσω και έπρεπε να βρω έναν τρόπο να τα απαντήσω για να μπορέσω να συνεχίσω και να αποφασίσω ότι τελικά πρέπει να ασχοληθώ με το θέατρο. Ήταν αυτή η πνευματικότητα και οι παραστάσεις που έβλεπα, ειδικά αρχαίας τραγωδίας στη Γαλλία, είχα την τύχη γιατί ερχόντουσαν παραστάσεις από διάφορα άλλα κράτη. Ήταν ένα περιτύλιγμα πολύ ωραία φτιαγμένο, με σκηνικά εντυπωσιακά και κουστούμια και ηθοποιοί που είχαν μεγάλες και υποκριτικές ικανότητες, εκπαιδευμένοι πάρα πολύ καλά σε διάφορες σχολές και λοιπά και ονόματα και όλα αυτά. Ήταν ένα περιτύλιγμα το οποίο στερούταν αυτή την πνευματικότητα. Αυτό ήταν μια δεύτερη ρήξη. Η πρώτη ήταν με τη γλώσσα που είπα και η δεύτερη ρήξη ήταν με την πνευματικότητα. Έφυγα από εδώ, από την Ελλάδα, προσδοκώντας να βρω έναν άλλο παράδεισο. Έκανα μία ρήξη για να εξελιχθώ και υπήρξε μία περιπλάνηση, η οποία αυτή η περιπλάνηση με ξανάφερε πάλι πίσω, μία επάνωδο. Και εκεί έγινε μια ρήξη, γιατί η ρήξη ήταν, την ανέφερα προηγουμένως, ήταν ο λόγος, δηλαδή ανακάλυψα πώς την ουσία και του λόγου της ελληνικής γλώσσας, γιατί μετέφραζα από τα ελληνικά στα γαλλικά, ότι ο λόγος είναι το δεύτερο σώμα του ανθρώπου και δεν μπορεί να το στερηθεί. Αυτό το έχει, είναι το ένδυμά του, το έχει φορέσει, δεν μπορεί να το απολέσει αυτό. Και από εκεί και πέρα η δεύτερη ρήξη ήταν το θέμα της απνευματικότητας και την περιέγραψα επειδή την ένιωσα, αυτά ένιωσα δηλαδή, με το βλέμμα της Ευρώπης στην Ανατολή, ας πούμε. Δεν θα ανοίξω άλλο κεφάλαιο, γιατί υπάρχουν και ευρωπαϊκές πλευρές, ας πούμε, θεατρανθρώπων, οι οποίες, ας πούμε, δεν στρέψαν το βλέμμα τους στην Ανατολή και συνεχίσανε ή γυρίσανε πίσω στο παρελθόν και συνεχίσανε την παράδοση αυτή που είχαν σε ένα ευρωπαϊκό γίγνεσθε, το οποίο βέβαια τώρα έχει και αυτό φτάσει σε ένα διέξοδο, δεν έχει σημασία όμως, να γυρίσουμε πάλι εκεί που έμεινα, το ότι ξαναγύρισα πάλι εδώ. Και έπρεπε να τα ξαναπιάσω τα πράγματα από την αρχή. Με απασχολούσε πολύ να απαντήσω κάποια ερωτήματα πριν ασχοληθώ με το θέατρο. Και επειδή πήγαινα λοιπόν να δω παραστάσεις και έβγαζα και σε μπροστινά καθίσματα εισιτήρια για να μην χάνω την αφήγηση, είχα μία ρήξη με αυτό που αισθανόμουν και με αυτό που έβλεπα. Έπρεπε να απαντήσω ένα ερώτημα, ποιο είναι αυτό το θέατρο που ονειρεύομαι. Εκεί ήρθαν κάποιες συναντήσεις, οι οποίες ήταν κατά κάποιο τρόπο κομβικές στη ζωή μου, αλλά κομβικές για όλα αυτά που συζητάμε. Το πρώτο ήταν ένα ταξίδι που έκανα με μια παρέα στην Αίγυπτο, όπου είχα πάει, δεν έχει σημασία να το αναφέρω αυτό, αλλά τέλος πάντων αυτό που έχει σημασία είναι το ταξίδι το ίδιο. Είχα πάει με άλλη αφορμή, παίζονταν μια ταινία μου εκεί στο Φεστιβάλ της Αλεξάνδρειας και είπα τώρα ας δω και την Αίγυπτο και αποφάσισα να πάω στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, στο Σινά. Και με ακολουθούσε μια παρέα. Φτάσαμε λοιπόν στο μοναστήρι και η μεγάλη μου επιθυμία ήταν, που δεν είχα δει ποτέ μου έρημο, να δω την έρημο. Προσημοποιήθηκε λοιπόν ένας καλόγερος, ήρθε και ο αδερφός του και φύγαμε όλοι μαζί, 7 άτομα, να πάμε στην έρημο. Πήγαμε στην έρημο. Ήταν ένα σοκ, μια μεγάλη εμπειρία αυτή. Γιατί εκεί ξαφνικά μηδενίστηκε ο χώρος. Μηδενίστηκε ο χώρος, ο χρόνος. Μηδενίστηκε. Αυτό το άπειρο εκεί που έβλεπα. Σκεφτόμουν το αύριο. Ποια φροντίδα για το τι. Ποια σκέψη και ποια ανησυχία για το αύριο.
Δεν υπήρχε. Δηλαδή εξαφανίστηκε ξαφνικά ο χώρος και ο χρόνος. Ήταν ένα σοκ μεγάλο. Μετά το φως. Καθώς πήγαινε ο ήλιος στη δύση του, τα χρώματα. Θυμάμαι μια κοπέλα η οποία πήγε να δει, μας πήγε εκεί, μας πήγαν οι καλόγεροι σε κάτι βράχια, το θέμα της απόστασης, δηλαδή έφυγε μια κοπέλα από την παρέα να πάει, λέει, στο, είχαν κάτι βράχια και λες τώρα που ξεφυτρώσαν αυτά τα βράχια, ας πούμε, στην έρημο, στη μέση του πουθενά, ας πούμε. Υποθέσεις τώρα ότι κάποτε εδώ ήταν μια θάλασσα η οποία τραβήχτηκε και αποκάλυψε αυτά τα βράχια. Μέσα στην έρημο, μέσα στη μέση του πουθενά, υπήρχαν κάτι βράχια. Καθόμαστε στην μια πλευρά και από την άλλη πλευρά απέναντι υπήρχαν κάτι άλλα βράχια. Και αποφάσισε τώρα η κοπέλα να πάει να εξερευνήσει, ας πούμε, αυτά τα βράχια. Και καθώς έφυγε, συνειδητοποίησα ότι αυτά που μου φαινόντουσαν πολύ κοντά ήταν πάρα πολύ μακριά. Και το σημείο αναφοράς ήταν η κοπέλα που πήγαινε εκεί. Και επιπλέον κάποιος ανησύχησε και πήγε να τη φωνάξει γιατί σου λέει θα χαθεί. Ήταν τεράστια απόσταση, ας πούμε. Ήταν το άπειρο δηλαδή. Πήγαινε το μάτι σου μέχρι το άπειρο και δεν σταμάταγε. Καταλάβαινες ότι ένιωσες ότι δεν υπάρχει τέλος, ας πούμε. Υπήρχε μια αίσθηση συγκλονιστική, ας πούμε, του χώρου, της απόστασης. Πώς μειώθηκε η απόσταση. Πώς εξαφανίστηκε ο χώρος και ο χρόνος. Αυτό ήταν το πρώτο σοκ. Και το δεύτερο σοκ είναι όταν άρχισε να δει ο ήλιος και να αλλάζει χρώματα ο ουρανός και η έρημος, λέει ο ένας καλόγερος, πάμε λέει να δούμε ένα χωριό Βεζουίνων εδώ κοντά, το κοντά που ήταν, αφού δεν βλέπαμε τίποτα, έρημος ήταν. Πήγαμε εκεί, ανεβήκαμε εκεί πέρα στα αυτοκίνητα και πήγαμε να δούμε αυτό το χωριό. Και κάτσαμε στην αυλή ενός σπιτιού, 5 άτομα εμείς και 2 Βεδουίνοι. Ο Βεδουίνος μου κάνει φοβερή εντύπωση, ένας από αυτούς ήταν μια ψηλόνινη φιγούρα, όπου είχε μια τελετουργία στις κινήσεις του, μας πρόσφερε τσάι, δεν μιλάγαμε τη γλώσσα τους, κανένας δεν μιλάγε τη γλώσσα, με ένα συγκλονιστικό τρόπο, άναψε ένα κερί γιατί άρχισε να σκοτεινιάζει και έβαλε ένα κομμένο μπουκάλι πλαστικό πάνω στο κερί και κάνει αντάβιες γύρω από το τραπέζι που καθόμαστε, μας είχε προσφέρει το τσάι. Παρατηρούσα λοιπόν το τελετουργικό της υπόθεσης που έβαζε στα φλιτζάνια το τσάι, τις χειρονομίες που έκανε, το πώς, ας πούμε, πόσο ευγενής ήταν αυτή τη ψηλόνινη μορφή. Και υπήρχε μια ιερότητα, υπήρχε μια σιωπή. Δεν μιλάγαμε μεταξύ μας, 7 άτομα, ο διπλανός του Βεδουίνος ήταν σιωπηλός και κοίταγε κάτω, χαμηλά. Δεν μιλάγαμε, δεν ξέρω πόση ώρα πέρασε, δεν υπήρχε ο χρόνος, ας πούμε, υπήρχε μια ιερή σιωπή. Κάτι πρωτόγνωρο. Και εκεί που καθόμαστε, ο ένας καλόγερος άρχισε να ψέλνει ένα ύμνο. Και ξαφνικά άρχισε να συγκινούμε, να βουρκώνουν τα μάτια μου, αλλά υπήρχε μισοσκόταδο. Αλλά δεν με ένοιαζε κιόλας, γιατί ένιωσα ότι και οι διπλανοί μου είχαν βουρκώσει. Και όταν τελείωσε ο ύμνος, ο Βεδουίνος που καθόταν δίπλα σε αυτόν τον ψηλόνινο τύπο με τις ιερές κινήσεις, το τελετουργικό, άρχισε να λέει και αυτός ένα αμάνε. Και υπήρχε μια επικοινωνία, μια συγκίνηση, μια έκσταση. Δεν σε απασχολούσε το αύριο, δεν σε απασχολούσε αυτά που έλεγα η υπαρξιακή αγωνία, δεν το ανικανοποίητο. Υπήρχε μια ομορφιά, μια ιερότητα, μια σιωπή. Υπήρχε μια ειρήνη, μια γαλήνη, μια αγάπη. Και δεν ξέρω πόσο κράτησε αυτό όλο. Και όταν φύγαμε, δεν είχαμε ανταλλάξει καν 2 κουβέντες. Υποκλήθηκαμε κι εμείς και πιαστήκαμε από τα χέρια. Και νιώσα τη χαρά του, την καλοσύνη του που βρεθήκαμε. Και ήταν σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Σαν να τα είχαμε πει όλα και δεν είχαμε πει τίποτα.
αυτή η ατμόσφαιρα, αυτό το ζωντανό πράγμα που ένιωσα εκεί ανάμεσά μας. Και οι άλλοι δεν μιλάγανε, και αυτοί νιώσαν τα ίδια πράγματα. Ένιωσα ότι και αυτοί νιώσανε τα ίδια πράγματα. Είμαστε κοινωνοί ενός ζωντανού πράγματος που συνέβη μεταξύ μας. Είχαν νιώσει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και ήταν τόσο χαρούμενοι όταν φύγαμε. Λάμπαν τα πρόσωπά τους, τα μάτια τους. Μιλάω για τους φίλους μου. Όταν αποχαιρετήσαμε αυτούς τους ανθρώπους και δεν λυπηθήκαμε που φύγαμε. Δεν στενοχωρηθήκαμε που τους αφήσαμε. Νιώσαμε τόσο πολύ αγάπη, όλα αυτά που έλεγα, τη σιωπή, την ειρήνη, την έκσταση. Δεν στενοχωρηθήκαμε, είμαστε χαρούμενοι. Σαν να είχαμε ανοίξει τα φτερά μας. Και λέω, να, βλέπεις, αυτό είναι το θέατρο που ονειρεύαμε να κάνουμε. Ήταν μια ζωντανή παράσταση. Ήταν το, χωρίς να λέμε λόγια, ανοίξαμε τον εαυτό μας ο ένας τον άλλον. Δεν φοβόμαστε να κρύψουμε τίποτα. Και τι είχαμε να κρύψουμε? Όλα αυτά, αυτό που διηγήθηκα, ήταν σημαντικό, γιατί λέω, αν μπορώ να κάνω ένα τέτοιο θέατρο, αξίζει τον κόπο να είμαι μέσα στο θέατρο. Αυτό είναι το θέατρο που θέλω να κάνω. Δεν ξέρω αν τα έχω καταφέρει, αν αναβαίνω τη σκάλα ή την κατεβαίνω, αλλά εδώ εκφράζω την επιθυμία μου, τη δίψα μου, για μια εμπειρία η οποία, όταν την έχει γευτεί κάποιος, είναι ανάγλυφη, είναι ζωντανή. Διατηρείται αυτή η ανάμνηση και θέλει πάλι να το ξανακάνει, θέλει να το ξαναγευτεί. Θέλει να ξαναγίνει, να ξανασυμβεί. Αυτό είναι το θέατρο που αγαπώ, αυτό είναι το θέατρο που θέλω να υπηρετήσω.